του Συμβουλίου, έχοντας δύο θέματα προημερησίας. Κύριε Δήμαρχε, θα προχωρήσουμε στο πρώτο προημερησίας. Υπάρχουν δύο θέματα προημερησίας. Το πρώτο, το οποίο θα ήθελα για λόγους γενικότερης εκμετάλλευσης. Έχουμε τεχνικό πρόγραμμα, έχουμε προϋπολογισμό, έχουμε ενστάσεις οι οποίες εξαρτάται για τη Λαθούριζα. Νομίζω ότι... αυτά, βάλτε, άνοιξε τους χάρτες μπροστά στο τραπέζι αυτό. Εκεί που κάθονται οι... κύριε Πρόεδρε, μόλις τελειώσουμε τα μεγάλα, θα κάνουμε πρόταση να το φέρουμε μπροστά. Απλά τα μεγάλα, τα τρία, πρέπει να φύγουν για να μην περιμένει ο κόσμος... Ωραία. Λοιπόν, δύο θέματα θα ήθελα και θα ήθελα να τα συζητήσουμε με τον κατεπήγον. Υπάρχει μια αυτοψία η οποία έγινε στον Ειρηνικό. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Εκεί, την εκμετάλλευση η οποία βρίσκεται απέναντι από το Ασκληπείο. Όπως θυμάστε, πριν από περίπου 15 μέρες, ανέβηκε ένα πανό στη μετόπη του καταστήματος, το οποίο έλεγε Πάνος Κιάμος Σάμερ 2016 πάρτι κλπ. Ανέβηκε αυτό, πήγε η Δημοτική Αστυνομία, έκανε την αυτοψία. Η εισήγηση δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, και γιατί ήρθε στις 13 του μηνός, ήρθε δηλαδή την Παρασκευή. Για τον λόγο αυτό, και επειδή το θέμα αυτό είναι, είχαμε δεσμευτεί και δημοσίως στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι θα έρθει, δεν έχει μπει στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξης συζήτησή του, γιατί είναι ένα θέμα σημαντικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Έχει κληθεί ήδη. Έχει κληθεί την προηγούμενη Πέμπτη. Το αποκαθήλωσαν μετά από λίγες μέρες στο συγκεκριμένο πανό. Παρόλα αυτά όμως εδώ το θέμα είναι λίγο πιο μεγάλο από ό,τι πρέπει και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα εν όψει των εξελίξεων που έχουμε με αυτό το νυχτερινό κέντρο. Ωραία. Που επιθυμεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του και θα ήθελα για λόγους πρακτικούς να επιτρέψετε στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει σήμερα αυτό και να... Το θέμα είναι η λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Ειρηνικός εκμετάλλευση καταστήματος εστίασης κεντρών διασκέδασης ΙΚΕ για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο υπαίθρια διαφήμιση στην πρόσωπη του κτηρίου της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή 4 στη Βούλα. Χρειάζεται. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Ναι. Απλά είναι... Δεν βάζει τα πρόστιμα, κάνει τις αυτοψίες. Κάνει αυτοψία. Εμείς αυτοψία και η υπηρεσία διαβιβάζει και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει γίνει όλα. 350 ακρόαση, θέματα περάσαμε το 2015. Έγινε ακρόαση και αν το εγκρίνετε αυτό θα σας κάνω και την εισήγηση. Ωραία, το εγκρίνουμε. Εκτός αν έχει κάποιος αντίρρηση. Ωραία. Κάντε μας μια εισήγηση. Το ύψος του προστίμου εδώ, αυτό είναι 27 τετραγωνικά μέτρα το οποίο αναρτήσανε. Ήταν 13,5 μέτρα επί 2 μέτρα. Εκεί... 13,5 μέτρα έχουν πρόσωψη, αλλά το μέγιστο ύψος αυτής της διαφήμισης μπορεί να είναι μέχρι τους 70 πόντους. Αυτό ήταν 2 μέτρα. Και παρότι είχαν γίνει και διάφορες προειδοποιήσεις, συζητήσεις με τους ενδιαφερομένους, τους ιδιοκτήτες, να μην προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση, αυτοί προχώρησαν και ξεκίνησαν τις ενέργειές τους. Αυτό δεν θεωρείται ρήπος, θεωρείται παράνομη διαφημιστική υπαίθρια διαφήμιση και ο νόμος, το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 586 ευρώ ως 5.869,41 για κάθε παράνομο πλαίσιο ανάλογα με τις περιστάσεις και τη βαρύτητα της παράβασης. Αυτό είναι με το άρθρο 9. Συγγνώμη, το άρθρο 6 του 2690. Επειδή έχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση κατά καιρούς μπει πολλά πρόστιμα για διαφημίσεις και ρήπους, εγώ θα πρότεινα σήμερα να επιβάλλουμε πρόστιμο 5.000 ευρώ. Το άρθρο 6 είναι διαφημιστικά ή ενδεικτικά? Ενδεικτικό είναι αυτό. Εδώ το 586
Είναι ενδεικτικό. Λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και του νόμου 15, όπως ισχύουν στους παραβάτες, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενταμόδου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Το ύψος είναι από 586 έως 5.869. Σύμφωνα με το άρθρο 6, οι διοικητικές αρχές στα μέτρα του συμφέροντος συγκεκριμένου οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του. Αυτό είναι η διατάξη του άρθρου 8 και του άρθρου 15 της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κανονιστικής. Σύμφωνα με το άρθρο 8, του επιβάλλουμε πρόστιμο. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι 5.000 ευρώ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Μισό λεπτό, ο κύριος Ματόπουλος έχει το λόγο πρώτα και μετά ο κύριος Κοντονής. Κύριε Ματόπουλε, μισό λεπτό. Παρακαλώ, κύριε Ματόπουλε. Παρόλο που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι κάθετα αντίθετος και με την ύπαρξη του κτηρίου αυτού καθ' αυτού, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος έχει εκριθεί κατά δαφιστέο και επεμβάσει του επί της παραλίας των όμορων επιχειρηματιών που συνοικούν στο ίδιο κτίριο, έχουν καταδικαστεί από το ΣΤΕ ότι έχουν καταλάβει την παραλία, επειδή σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχουν εφαρμόσει το μέγιστο της ποινής που προβλέπεται, και για λόγους ισονομίας δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε μια διαφορετική τακτική από όσο έχουμε κάνει στις επόμενες 400 περιπτώσεις. Όταν σε όλους έχουμε καταλογίσει το 586, πόσο είναι το μίνιμουμ, τώρα ξαφνικά να φανούμε για μια ανάρτηση πινακίδας που συμφωνώ και εγώ ήταν και απρέπεια, παρόλο που ειδοποιήθηκαν να μην το κάνουν, να τους βάλουμε τους 5.800, νομίζω ότι είναι έξω από τα πλαίσια της ηθικής. Προτείνω να καταλογιστεί στο ποσοστό που αυτό που έχουμε κάνει κατά την πάγια τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το μέγεθος τώρα, έτσι. Γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε το ίδιο. Είναι, δηλαδή προτείνεται να πάμε στα 586 ευρώ. Νομίζω θα είναι. Ωραία, μισό λεπτό. Ολοκληρώσατε, κύριε Ματόπουλε. Ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Κοντονής. Παρακαλώ, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την επιβολή του προστίμου. Υπάρχει εδώ ένα ηθικό θέμα, το οποίο είναι ότι δεν μπορούμε να εξαντλούμε την αυστηρότητα με την πρώτη φορά σε ένα πανό, κύριε Δήμαρχε. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως. Δεν το ξέρω εγώ. Εντάξει. Όχι, το φέτος. Ναι. Συμφωνώ να μπει ένα μεγάλο πρόστιμο, αλλά υπάρχει και το εξής δεδομένο, και κάπου έχει δίκιο ο κύριος Ματόπουλος, ότι και βέβαια εγώ δεν προτείνω τα 580 κάτι ευρώ, οπωσδήποτε κάτι πάνω από 2.000-2.500. Αλλά να μην εξαντλήσουμε, προτείνω όλη την αυστηρότητα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι και να πάει σε δικαστήριο θα μπορέσει να θεωρηθεί ότι έχουμε εξαντλήσει, γιατί δεν είναι μέσα στις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν πάει και μπορεί να το έχει μια πιθανότητα να το κερδίσει. Θα πρότεινα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας στο να μην λειτουργήσει ποτέ μπουζουξίδικο ή τέτοιου είδους μαγαζί εκεί, παρά επάνω στην ταμπέλα που είχε βάλει εκείνη τι είχε βάλει. Ευχαριστώ. Αυτό δεν είναι το θέμα μας όμως αυτή τη στιγμή. Στο σκεπτικό πάντως, κύριε Κοντονή, έχετε δίκιο ότι εδώ αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να πάμε σε διαφορετική μεταχείριση από ό,τι στις προηγούμενες φορές. Εδώ όμως απλά θέλω να ξέρετε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα ιδιότυπο brand affair γιατί οι άνθρωποι, θα σας πω επίσης ότι έχουμε στείλει εκεί 5 φορές την αστυνομία και τη Δημοτική Αστυνομία, έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν οδηγηθεί στο αυτόφορο αρκετά άτομα γιατί κάνουν παράνομες εργασίες μέσα, έχουν κλείσει. Εκεί θα είναι πεδίο αντιπαράθεσης σφοδρό στο επόμενο διάστημα, και ο λόγος που το φέρνουμε και πρώην ημερησία διατάξεως είναι πρώτον για να είμαστε συμβατοί με αυτά που είπαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και δεύτερον για να δείξουμε την διαφορετικότητα. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, φίλε κύριε Ματόπουλε, δεν μιλάμε για την ταμπέλα της οδοντιάτρου κυρίας Βαφιάδου. Μιλάμε για την ταμπέλα ενός ενδυνάμει μπουζουξίδικου δίπλα σε δύο υγειονομικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα τεινάξουν την πόλη μας στον αέρα. Αυτό λοιπόν μπορεί να μην έχει άλλη σημειολογία, έχει όμως μια σημειολογία αντιπαράθεσης απέναντι σε αυτό το οποίο πάει να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν
να το ξαναδούμε. Αν νομίζετε ότι 5.000 είναι extreme, δηλαδή... Ωραία. Ωραία. Ο κύριος Γεωργλόπουλος έχει το λόγο και μετά προχωράμε στην ψήφιση. Κύριε συνάδελφοι, το περασμένο συμβούλιο... Γιονιό. Όχι, ο κύριος Γεωργλόπουλος. Δουλεύει. Δουλεύει. Από πού ανάβει αυτό. Να το άνοιξε. Το κύριε δίπλα σας, παιδιά. Ναι, ναι. Κύριε συνάδελφοι, στο περασμένο συμβούλιο, πολλοί από τι κάνατε, το κλείσατε. Όχι. Κύριε Γιοχρήστου. Δεν παίζει πάλι το φορητό. Από κάτω έχει ένα κουμπάκι, για κοιτάξτε το. Εντάξει, στην επόμενη αναμόρφωση θα βάλουμε και κωδικό για να αλλάξουμε όλα τα μικρόφωνα. Αν τελειώνει η υπόθεση. Εξαντλήσαμε την υπομονή μας. Έχουμε βάλει τρεις φορές και έχει βγει άγωνος ο διαγωνισμός. Ένα, δύο. Κύριε συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, στο περασμένο συμβούλιο κάνατε ερωτήσεις πώς αντέδρασε ο Δήμος για την ταμπέλα αυτή και για το κατάστημα που πιθανόν να εξελιχθεί σε νυχτερινό κέντρο. Η Πρεσία και ο Δήμαρχος πρότεινε τη μέση λύση των 5.000 για πρόστιμο, το οποίο με προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυση Οικονομικών Διαφορών θα πάει στις 2.500 στην ουσία. Άρα το πρόστιμο δεν είναι αρκετό και δεν πρέπει να συνδέουμε τα παλιά πρόστιμα των πινακίδων με αυτό που είχαμε βγάλει μια απόφαση για αυτά, ότι θα βάλουμε το μικρότερο, το minimum πρόστιμο, διότι δεν τους είχαμε καλέσει σε απολογία. Σήμερα η διαδικασία έχει πάει κανονικά και είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλλει οποιοδήποτε πρόστιμο. Ούτε θα θυχτεί ότι έβαλε παραπάνω ή το τελικό, ούτε απορριπτική δεν υπάρχει, δεν είναι εκ το δικαίωμα να την κάνει απορριπτική. Άρα το 5 με την προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου θα πάει στα 2,5. Στο 50%, άλλα 2,5. Άλλα αποφασίσει επίσης. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Συγγνώμη, μέχρι σήμερα όσοι έχουν πάρει το 50%. Όλοι. Ωραία. Και στο μήνυμα. Λοιπόν, όχι βάση νόμου. Κύριε Γεωργλόπουλε, εντάξει, ευχαριστώ. Δεν είναι βάση νόμου, αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν. Είναι η πρακτική έως 50 έως και 50. Η πρακτική είναι να πηγαίνουν όλες οι προσφυγές. Λοιπόν, προχωράμε στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για την επιβολή των 5.000. Λοιπόν, για 5.000 είναι παρόν ο κύριος Ματόπουλος. Οπότε κατά πλειοψηφία περνάει αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο προημερησίας, κύριε Δήμαρχε, που αφορά την τρίτη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Ωραία. Έχετε... Αυτό ουσιαστικά είναι προημερησίας διατάξεως, αλλά δεν είναι προημερησίας διατάξεως. Έχετε πάρει την εισήγηση από την Παρασκευή. Είναι το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο απλά εκ παραδρομής δεν περιελήφθη στην ημερήσια διάταξη. Το κατεπήγον για να μπει στο προημερησίας είναι ότι ακολουθεί από πίσω η αναμόρφωση προϋπολογισμού, το οποίο είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η έγκριση της τρίτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, η οποία ουσιαστικά προϋποθέτει για την ψήφισή του να έχει εγκριθεί και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, καθότι έχουν βγει κάποια τεχνικά έργα, έχουν μπει κάποια τεχνικά έργα και έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν ή μελέτες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν. Για τον λόγο αυτό ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συζήτηση του θέματος αυτού, το οποίο το έχετε όλοι από την Παρασκευή για επεξεργασία στη διάθεσή σας, εν ώψη του ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τον κορμό
της αναμόρφωσης η οποία πρέπει να ακολουθήσει και η οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε το Δήμο σε λειτουργία. Ωραία. Έχει προσέλθει και η κυρία Λεντή, πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης. Λοιπόν, συμφωνούμε για το, να συζητηθεί το θέμα προημερησίας. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι, οπότε συζητάμε το θέμα που αφορά την τρίτη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος. Θα σας αναφέρω τις τροποποίησεις οι οποίες έχουν πέρθει στο τεχνικό πρόγραμμα, τις οποίες τις έχετε επιγραμματικά. Έχουμε τροποποίηση τίτλου για την κατασκευή συνεργείου οχημάτων σε κατασκευή συνεργείου οχημάτων και ανασκαφική έρευνα, καθότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με αρχαιολογία και η οποία πρέπει να δικαιολογηθεί στον τίτλο. Θα εισαχθεί ένα σκοδικός μελέτη ανάπλασης πλατεία Δήμα Περσάκη στη Δημοτική Ενότητα Βάρης. Όπως ξέρετε όλοι, η πλατεία Δήμα είναι μια πλατεία η οποία διχοτομείται από ένα δρόμο και δημιουργεί ένα μικρό χώρο αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μια πρόταση η οποία έχει γίνει από τις υπηρεσίες και πρέπει να μελετηθεί σε βάθος για τη δημιουργία ενός roundabout μεγάλου, όπου θα δώσει ουσιαστικά στη συγκεκριμένη πλατεία τον όγκο τον οποίο πρέπει να έχει και την κυκλική κίνηση των αυτοκινήτων ένθε και κήθεν. Αυτό πρέπει λοιπόν να μελετηθεί. Όπως ξέρετε, το οικοδομικό τετράγωνο 303α, το οποίο έχει αποζημιωθεί από το 2008, μετά από μια σειρά από επαφές, τελικά αποδόθηκε από τους από τους ιδιοκτήτες, καθότι επειδή είχαν διαφορές μεταξύ τους για τις αποζημιώσεις, κρατούσαν δέσμιο αυτό το κομμάτι της πλατείας που είχε αποζημιώσει ο Δήμος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει, γιατί αυτές οι διαφορές μεταξύ τους μπορεί να διαρκέσουν 25 χρόνια. Έγιναν λοιπόν επαφές και συνεννοήσεις και τελικά το απόδωσαν σε κοινή χρήση και μπορεί πλέον ο Δήμος τουλάχιστον να προχωρήσει στην μελέτη και βλέπουμε του χρόνου στην κατασκευή της πλατείας του οικοδομικού τετραγώνου 303α. Έχουμε εισαγωγή νέου κωδικού για κατασκευή νησίδων πρασίνου σε δημοτικούς δρόμους. Αυτό μπαίνει και στον προϋπολογισμό. Έχουμε περίφραξη του οικοδομικού τετραγώνου 9 της περιοχής Δηλόφου. Αυτό είναι εκεί που ήταν οι στάνες στο Δήλοφο. Έγινε η διοικητική αποβολή. Όπως ξέρετε, κερδίθηκαν και τα δικαστήρια από το Δήμο. Έγινε η κατεδάφιση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Είμαστε στην τελευταία φάση αύριο μεθαύριο. Επειδή αν το αφήσουμε αυτό. Και γίνεται και η μελέτη επίσης ενός αθλητικού κέντρου εκεί. Εάν το αφήσουμε αυτό, μπορεί να ξαναγίνει, να ξαναγίνουν εκεί κτηνοτροφικές μονάδες. Για τον λόγο αυτό μπαίνει μια δαπάνη για την περίφραξή του μέχρι όταν προχωρήσουμε. Υπάρχει μια μελέτη επίσης 7.500 ευρώ που είναι για τη μελέτη καθορισμού ρέματος Ρόμπι από την Κόρμπι από την παραλία Βάρκησα στο στυλοφόρο Βάρης Κοροπίου. Εγκρίθηκε και μπήκε στο έργο το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, τα 21 εκατομμύρια. Αυτό το οποίο δεν ήξερα και εγώ, δεν ξέραμε, είναι ότι μετά την μελέτη η οποία έγινε από την περιφέρεια, δεν είχαμε προχωρήσει στο ΦΕΚ το οποίο χρειάζεται για την τροποποίηση, για την οριοθέτηση του ρέματος. Αυτό απαιτεί μια μικρή μελέτη, η οποία πρέπει να γίνει και η οποία πρέπει μέχρι, πιστεύουμε, στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα μπορέσουμε να την έχουμε το ΦΕΚ δημοσιευμένο και να προχωρήσει η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Αυτά είναι από τις έκτακτες δαπάνες. Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου. Γίνεται μια μελέτη, ανοίγει μέτρο για ενεργειακές αποκαταστάσεις κτιρίων, δημοτικών και σχολείων. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μελέτη. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να συμπεριλάβει περίπου 3 κτίρια για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για το πρόγραμμα το οποίο θα ανοίξει περίπου τέλος Ιουλίου. Μελέτη ομβρίων περιοχών, υδάτων περιοχών Δήμου από 100.075 μειώνουμε. Αυτή είναι η μελέτη των ομβρίων υδάτων, η μελέτη που κάνουμε για τη Βουλιαγμένη, για να αποκτήσει και η Βουλιαγμένη δίκτυο ομβρίων υδάτων. Είναι μάλλον η φάση Α. Η φάση Α έχει την Παναγούλη, την Ερμού και την Πανός με έναν μεγάλο αγωγό στην παραλία που θα αποχετεύει τα βρόχινα νερά όχι με στην Πλάζ αλλά εντός του όρμου από τις μη προσβάσιμες ακτές.
η αντιστήριξη του Σεοδού Τεπελενίου, η μελέτη ουσιαστικά ολοκληρώνεται. Επειδή όμως το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί τώρα, αλλά θα ολοκληρωθεί επειδή είναι μεγάλο τεχνικό έργο στην επόμενη χρονιά, ο κωδικός των 73.800 ευρώ μοιράζεται σε φέτος και του χρόνου. Αυτή η τροποποίηση επίσης θα πρέπει να γίνει και από το τεχνικό πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό στη συνέχεια. Έχουμε μια στατική ενίσχυση του πρώτου δημοτικού σχολείου της Βάρης. Είναι το πρώτο σχολείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο της Βάρης, όπως ξέρετε, είχε κριθεί επικίνδυνο. Έγινε άρση του επικινδύνου με κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν τεχνικές. Παρ' όλα αυτά, το σχολείο αυτό δεν βρίσκεται σήμερα στο επίπεδο στατικής επάρκειας, το οποίο απαιτεί νομοθεσία. Για να γίνει αυτό, έγινε μια μελέτη. Η μελέτη μας καθοδήγησε πλέον να φτιάξουμε ένα μεγάλο τεχνικό έργο. Το σχολείο πρέπει να κλείσει για περίπου ένα χρόνο. Αυτό θα γίνει του χρόνου και η μελέτη αυτή θα είναι περίπου στις 200.000 ευρώ, δηλαδή 10.000 θα είναι φέτος το 16, 90.000 θα προσθεθεί στο προϋπολογισμό του 17 και το έργο αυτό θα πάει περίπου σε 190.000 με το σχολείο κλειστό για ένα χρόνο. Θα γίνουν χιτώνες γύρω από τους φέροντες οργανισμούς και θα ενισχυθούν τα πέδιλα και οι τυχοποιές. Τροποποιούμε την ανάπλαση δημοτικών κημητηρίων στα συνεχιζόμενα ως προς το συνολικό ποσό από 300.000 σε 125 για το προϋπολογισμό του 16, γιατί τόσο είναι το έργο για φέτος, και από 200 σε 125 για το προϋπολογισμό του 17 και από το 17 από 100 σε 0. Ουσιαστικά τι κάνουμε, φέρνουμε μπροστά τις δαπάνες για την ανάπλαση κημητηρίων. Ήδη έχει υπάρξει μια μελέτη και ξεκινάμε την ανάπλαση των κημητηρίων με διάφορες παρεμβάσεις, όπως διάφορα σταμποτά, φυτεύσεις, βρύσες, φωτισμούς και άλλους είδους επάρκειες. Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου, το τεχνικό πρόγραμμα από 5.000 πάμε στα 73.800, καθώς και στον προϋπολογισμό από 20.000 σε 73.000 αυξάνουμε τις συνδέσεις για την αποχέτευση. Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων, το αυξήσαμε κατά 50.000, καθότι υπάρχουν τρεις μεγάλες εργολαβίες που πρέπει να μπουν μέσα στη Βάρη, γιατί υπάρχουν στη Βάρη τρία σημεία που ο φωτισμός υπολείπεται ακόμα και το αυτονόητο. Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η μελέτη είναι για τον κόμβο στη Μαρότη και στον κόμβο στη Φλέμινγκ. Είχαμε 100.000, έγιναν τα τεύχη δημοπράτησης. Το έργο αυτό θα προϋπολογιστικά φτάνει στις 180, με την έκπτωση θα ξαναπάει κάτω βέβαια, αλλά πρέπει για να το δημοπρατήσουμε να έχουμε το σύνολο του ποσού. Έχουμε τις υλικοτεχνικές παρεμβάσεις του γηπέδου του Άρη Βούλας, ήταν 300.000 και στον προϋπολογισμό 200. Αυτό το βγάζουμε, όπως βγάζουμε και την ανακατασκευή του τμήματος του αθλητικού κέντρου, τις 200.000, γιατί είναι ποσά τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε, αυτές τις 400.000, φέτος. Έχουμε ψηφίσει την τροποποίηση του ρημοτομικού, γνωμοδοτικά αυτό θα φύγει και θα πάει στην περιφέρεια μετά την ορθή επανάληψη τη σημερινή. Και αυτό θα πάρει περίπου 8 μήνες, αν δεν πάει στα δικαστήρια, για την έγκριση του ρημοτομικού, τροποποίηση του ρημοτομικού. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε αυτά τα 400 χιλιάρικα να περιμένουν στον προϋπολογισμό δεσμευμένα εκεί. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων από 18.000 σε 58. Έχουμε άδρευση κοινοχρήστων χώρων από τις γεωτρήσεις. Ποσό 100.000 από το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτός αφαιρείται ο κωδικός από το τεχνικό πρόγραμμα και από τον προϋπολογισμό. Ο τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος επίσης έχουμε την κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, επέκταση σχεδίου πόλης, εγκυστικές περιοχές Α και Β κατοικίας εντός Υγού Πουσού, Δήμου Βάρης. Αυτό είναι το λεγόμενο γενικό πολεοδομικό της Βάρης, αυτό το οποίο υπεγράφει ουσιαστικά. Είναι συνοχιζόμενο ως προς το ποσό από 220.851 σε 938, τα οποία θα κατανεμηθούν 220 για το 16, 239 για το 17-18 και 239 για το 19. Αυτά τα χρήματα δεν είναι χρήματα του προϋπολογισμού, είναι χρήματα τα οποία θα εισπραχθούν από εισφορά σε χρήμα και θα αποδοθούν για την αποπληρωμή της μελέτης.
το επόμενο ανακατασκευή δημοτικών κτηρίων, τεχνικό πρόγραμμα από 300.000 σε 400, τα οποία θα κατανεμηθούν 50.000 για το 2016 και 350.000 για το 2017. Αυτό είναι η ανακατασκευή όλου του κτηρίου πλέον, του κοινωνικού ξενώνα που μας δωρήθηκε στη Βούλα, στην Πλαπούτα, η οποία είναι μια πολύ προβληματική κατασκευή και έχει πολύ μεγάλους χώρους. Έχει διαμερίσματα των 90 και 120 τετραγωνικών και πάνω έχει 240 τετραγωνικά. Η μελέτη η οποία κάνουν οι υπηρεσίες μιλάει για την ανακατασκευή όλου του κτηρίου, θα μείνει μόνο σκελετός και θα γίνουν μικρά 55 τετραγωνικών στούντιο, τα οποία θα έχουν κρεβατοκάμαρα και σαλόνι και με ένα μικρό μικρή κουζίνα, για να μπορέσουμε εκεί πέρα να φιλοξενήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Η κατασκευή ράμπας στη μεταφόρτευση του ελληνικού φεύγει, αφαιρείται, καθότι ξεκινάμε την κατασκευή των δικών μας εγκαταστάσεων, μάλλον μετά την αγορά στην βιομηχανική περιοχή του Κοροπιού. Υπάρχει μια μελέτη 17.000, μελέτη κατά πολέμηση αεροπορικής συχορύπανσης, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προκύπτει μετά από πολύ μεγάλες ανάγκες στην περιοχή του Κόρμπι. Εμείς, επειδή είναι γνωστικό αντικείμενο για μας, κάνουμε μια μελέτη ούτως ώστε να ξεκινήσουμε εμείς και στη συνέχεια μαζί με τα Κοροπή, τα Σπάτα και το Μαρκόπουλο να μπορέσουμε να υποβάλουμε μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθούν τα λεγόμενα σημεία ελέγχου θορύβου, τα οποία θα απαγορεύσουν την αεροπορική χορύπανση και όταν αυτή θα υπάρξει θα δώσουν ένα σημαντικό μέσω των προστήμων που υπάρχουν και προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έσοδο και αντικίνητρο σε αεροπορικές εταιρείες. Σας αναφέρω απλά και μόνο ότι κάθε μία ηχοπαράβαση η οποία γίνεται γύρω από διεθνή αεροδρόμια της Ευρώπης κοστίζει σε αεροπορικές εταιρείες ανάλογα με το εύρος στην κλίμακα της συνηθισμένης παράβασης. Η κάθε μία παράβαση έχει πρόστιμο 7.500 ευρώ. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την αναμόρφωση προϋπολογισμού, έχουμε προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας και για τους αλλοπίνακες σχολικών και δημοτικών κτηρίων. Είναι μια υποχρέωση βάσει του νόμου. Όλα τα τζάμια τα οποία υπάρχουν στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια πρέπει να έχουν, ακόμα και αυτά τα οποία είναι ασφαλείας, δηλαδή θρηματίζονται, θα πρέπει να έχουν μεμβράνες ασφαλείας, ούτως ώστε αν θραυστούν να μην υπάρξουν θύματα. Αυτές οι μεμβράνες κοστίζουν περίπου 60.000 ευρώ για να καλύψουν όλα τα κτίρια και όλους τους ιαλοπίνακες που υπάρχουν στην πόλη. Εργασίες αποκατάσταση τεχνικών συνεργείων 73.800 ευρώ. Όπως ξέρετε, έχουμε μεταφέρει τα συνεργεία του Δήμου όλα κάτω από τη γέφυρα στην Βούλα. Εκεί υπάρχουν σήμερα δυστυχώς ατάκτως ερημένοι οι μαραγκοί με τους σιδεράδες, με τους μπογιατζίδες, με το εργολαβικό και δίπλα υπάρχει και αποθήκη. Όλα αυτά πλέον δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι, πρέπει να ταξινομηθούν. Υπάρχει μια μελέτη από τις υπηρεσίες και η οποία πρέπει να υλοποιηθεί. Έχουμε αποκατάσταση τη σύνδεση φυσικού αερίου στα σχολεία. Πλέον 4 σχολεία μας θα έχουν σύνδεση φυσικού αερίου. Οι συνδέσεις θα κοστίσουν 15.000. Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στη φάση υλοποίησης του έργου βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων του Δήμου. Αυτό είναι η επικαιροποίηση της μελέτης που έχουμε για την πλατεία 25 Μαρτίου της Μιλαδέζας. Θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπήκαν στον προϋπολογισμό της περιφέρειας για 7 στρέμματα ανάπλαση της βιοκλιματικής αυτής πλατείας, την οποία την έχει κάνει, έχετε γνωρίσει νομίζω τον μελετητή αυτόν, ο οποίος μας βοήθησε πολύ στη Ζησιμοπούλου και στην πλατεία Βάρκηζας. Ένα νεαρός μηχανικός με πολύ καλή αρχιτεκτονική άποψη. Και εργασίες αποκατάσταση αρχαιολογικών ερευνών, οδού, εκεί δεν είναι πίμελα, εκεί είναι σπύρου μελά, σίγμα μελά. Εντάξει. Θυμίζω ότι είναι ένα θέμα, ένα κομμάτι της Σπύρου Μελά στα πηγαδάκια εδώ και 20 χρόνια, το οποίο δεν μπορεί να δοστρωθεί, δεν μπορεί να περπατηθεί, γιατί από κάτω έχει αρχαία. Έχουμε συνονιωθεί με την αρχαιολογική υπηρεσία, εκεί πρέπει να γίνουν εργασίες, να αποκαλυφθούν τα αρχαία, να ασφαλιστούν με γεωύφασμα, να παραχωθούν και πάνω εκεί να γίνει μια συγκεκριμένη κατασκευή, δεν ξέρω αν θα είναι ασφαλτικού ή αν θα είναι κυβόλιθου, με τσιμέντο, με μπετό στα μποτό, ούτως ώστε να μπορέσει ο δρόμος αυτός με ασφαλή τα αρχεία από κάτω
να μπορεί να κυκλοφορήσει σε πεζούς και σε οχήματα. Αυτή είναι η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, η οποία ως έχει περνάει και στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το πρώτο τακτικό της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Κύριος Δόγκας, νομίζω έχει σηκώσει το χέρι ή όχι. Ο κύριος Ματόπουλος, μπορεί να απαντήθηκε. Βεβαίως, και ο κύριος Κοντονής. Κύριε Ματόπουλο, έχετε τον λόγο. Έχετε πολλές ερωτήσεις, κύριε Ματόπουλε, ή είναι... Όχι, δύο-τρεις. Στο πρώτο, ανασκαφική έρευνα, λέει, στην κατασκευή συνεχείου οχημάτων. Τι έρευνα ανασκαφική είναι αυτή, γιατί... Λοιπόν... Να τα πω όλα ή ένα. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν... δεν μας απαντήσατε για το νούμερο 11, δεν είπατε κάτι, το προσπεράσατε. Ποιο είναι το νούμερο 11, μπορεί να μου ξέφυγε. Είναι συντήρηση ανακατασκευές σχολικών συγκροτημάτων. Ναι, βέβαια, το ξέχασα προφανώς. Ναι, το οποίο απομειώνεται το φετινό και μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Το επόμενο. Και επίσης δεν μας ενημερώσατε για το 16, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, πού και γιατί θα γίνουν αυτές τα τοπογραφικά διαγράμματα. Νίκο. Και να κάνω μια τοποθέτηση όσον αφορά τους ιαλοπίνακες στα σχολεία, να πάρουμε, αν εφόσον θα γίνει η δαπάνη, με κατακράτηση των περιοδιών ακτινοβολιών. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μεμβράνη που προστατεύει από την ηλιακή αντανάκλαση και τα μάτια των παιδιών. Και αναρωτιέμαι εάν επαρκεί το ποσό για την βουλιαγμένη 75.000 για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της μελέτης ομβρίων υδάτων. Αν επαρκεί, είπατε. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Σιγούρη. Συγγνώμη, τον κύριο Ματόπουλο. Θέλετε να απαντήσετε πρώτα, κύριε Δήμαρχε? Ωραία, ο κύριος Δόγκας έχει το λόγο. Σε ό,τι αφορά την πλατεία Δήμα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το να γίνει η πλατεία στο κέντρο και να περνάει ο δρόμος γύρω-γύρω. Υπάρχει όμως ένα θέμα, το ότι κατεβαίνουν τριαξονικά φορτηγά από αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα δημιουργεί όχληση στους γύρω-γύρω, πώς θα γίνει όλο το θέμα. Σίγουρα θα υπάρξει μια μελέτη. Έχω ακούσει όμως όλο αυτόν τον καιρό και προεκλογικά και τα δύο αυτά χρόνια που έτσι με πιάνει ο κόσμος και μου μιλάει, τουλάχιστον από 2-3 ανθρώπους ξεχωριστά, για το ίδιο θέμα, ότι υπήρχε μια μελέτη ώστε τα φορτηγά τα οποία περνάνε για να βγουν κάτω στην Αναβίσου, όπως λέγεται, Σουνίου, θα μπορούσαν να φεύγουν ευθεία από την εκκλησία της Βάρης και να μην περνάνε. Συζητάτε αυτό. Ισχύει άρα. Ναι. Καλό είναι πάντως να φύγουν, γιατί και επικίνδυνο είναι και υπάρχει όχληση μέσα από την κατοικημένη περιοχή. Και δεν ξέρω τώρα που θα γίνει, αν γίνει κυκλική και η πλατεία, πώς θα περνάει γύρω-γύρω από όλα τα μαγαζιά όλος αυτός συρφετός με μπάζα πράγματα, υλικά που κατεβάζουν αυτά τα φορτηγά. Αυτό. Ωραία. Και ο κύριος Κοντονής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, να σας εφιστήσω την προσοχή ότι όλα αυτά τα που είπατε, κύριε Δήμαρχε, κανένα από αυτά δεν έχει την έννοια του κατεπήγοντος και να έρθουν εκτός ημερίας της διάταξης. Δεν λέγω ότι δεν θα το ψηφίσω. Θέλω όμως να σας εμπιστήσω την προσοχή ότι αργότερα, σε μήνες, μπορεί οποιοδήποτε, για αυτό το λόγο ή και για άλλους, που δεν θέλω να αναφερθώ τώρα για να δίνω ιδέες, οι αποφάσεις αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου να καταπέσουν. Αυτό σας λέγω και τίποτα άλλο. Ωραία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ίσως δεν έγινε κατανοητός. Το κατεπήγον δεν έχει να κάνει με το ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι κατεπήγοντα. Αυτό το οποίο είπα είναι το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελεί τη βάση και την προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην τροποποίηση, στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Αυτό όμως δεν είναι το ότι σήμερα ερχόμαστε και εφόσον... Όχι. Δεν είναι άστο, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Αυτό το οποίο λέει ο νόμος και ο κώδικας είναι, και γι' αυτό μάλιστα θα χρειαστεί αυτή η συγκεκριμένη τροποποίηση, την υπερψήφιση της απόλυτης πλειοψηφίας. Γιατί?
Γιατί μέσω αυτού του τρόπου ο νομοθέτης προβλέπει ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα παίρνει την, ουσιαστικά την νομιμοποίησή του μέσα από ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μέρος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή... Μην... Λοιπόν, να απαντήσω στα υπόλοιπα. Για το πρώτο θέμα, η ανασκαφική που λέτε, το συγκεκριμένο οικόπεδο το οποίο είχε επιλεγεί για να κάνουμε μια συγκεκριμένη μελέτη συνεργείων, γιατί εκεί επέτραπαν οι χρήσεις γης, στα πλαίσια της βασικής του μελέτης που έγινε, προέκυψε ότι υπάρχουν, όπως όλη η περιοχή βέβαια γη, υπάρχουν αρχαία. Δηλαδή ο έλεγχος ο οποίος έγινε έδειξε ότι υπάρχουν αρχαία. Εμείς λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει, οφείλουμε να το μελετήσουμε και να ξέρουμε τι εύρους είναι, τι σοβαρότητας είναι, τι αξιοποίηση μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Μιλάμε για αυτό που είναι δίπλα από το My Market. Παρεπιπτόντως επίσης σας λέω ότι το συνεργείο, το συνεργεία του Δήμου, πλέον στη νέα προσέγγιση που κάνουμε με την αγορά χώρου στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου, για τη δημιουργία αμαξοστασίου, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, πεδίου κομποστοποίησης, μπαίνει και το συνεργείο. Γιατί δεν υπάρχει καμία λογική να έχεις το συνεργείο εδώ, όταν τα αυτοκίνητα ουσιαστικά θα τα έχει σε αμαξοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπιού. Άρα, δεν ακούω. Για ποιο λέτε? Ναι, δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα επ' αυτού. Είναι άλλη ζώνη αυτή που λέτε. Δεν είναι 13 χιλιόμετρα σε ακτίνα, είναι 54.000 στρέμματα δεσμευμένης έκτασης γύρω από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν είναι 13 χιλιόμετρα. Και όμως σήμερα εκεί στην περιοχή αυτή υπάρχουν τρία πεδία κομποστοποίησης. Εκεί στο Κοροπή. Λοιπόν, είναι κλειστού τύπου, είναι κλειστού τύπου, σε αυτό έχει δίκιο. Πάντως, αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε τώρα εκεί, σας διαβεβαιώνω, επειδή είμαστε έρμεα των επιθεωρητών περιβάλλοντος και των καταγγελιών και των πολεοδομικών παραβάσεων, αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε τώρα είναι πάμε να το κάνουμε με όλους τους τύπους της επιστήμης και του νόμου, ούτως ώστε να έχουμε μια εγκατάσταση η οποία θα είναι πιστοποιημένη περιβαλλοντολογικά και άρτια και νόμιμη. Γι' αυτό τα μαζεύουμε πλέον όλα, από είναι ατάκτως ερημένα και πάμε σε μια περιοχή που επιτρέπονται τέτοιου είδους χρήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ιστορία. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί εκεί θα κάνουμε την αρχαιολογική μελέτη, αλλά μάλλον στο συγκεκριμένο σημείο, κύριε Ματόπουλε, θα μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε μόνο το πράσινο σημείο της πόλης μας. Το πράσινο σημείο τύπου Β, για το οποίο σήμερα κάνουμε μελέτη. Άμα δείτε στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό υπάρχει μελέτη για τη δημιουργία πράσινου σημείου β' τύπου, το πρόγραμμα στο προηγούμενο. Άρα εκεί η ανασκαφή έχει να κάνει για να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε πλέον με αυτό το οικόπεδο. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Ή... Για ποιο λέτε τώρα? Το υπαριθμό ποιο είναι, λέτε αυτό? Ο τίτλος είναι. Αλλά σήμερα έχουμε το ποσό. Το μόνο το οποίο αλλάζουμε σήμερα δεν είναι το ποσό, είναι τον τίτλο. Για να μπορούμε να κάνουμε και ανασκαφικές. Υπάρχει το ποσό μέσα. Σχολικές συντηρήσεις. Όπως θυμάστε, πέρσι τον Νοέμβριο επιχείρησαν να στήσουν ένα διαγωνισμό και να αρπάξουν οι εργολάβοι από το Ταμείο του Δήμου πάνω από 150.000 ευρώ, στείνοντας το διαγωνισμό. Γνωρίζετε επίσης ότι εμείς καταγγείλαμε αυτόν τον διαγωνισμό, τον ακυρώσαμε με συγκεκριμένο σκεπτικό. Ο μειοδότης, ο Θεός να τον κάνει μειοδότη βέβαια, από 50% και 60% εκπτώσεις έφτασε να είναι στο 10%,
έκανε προσφυγή στην περιφέρεια και την έχασε. Συγχρόνως, η μηνυτήρια αναφορά την οποία κάναμε στον εισαγγελέα και στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, έφτασε στο σημείο να έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συγκεκριμένα πολύ βαριά παραπτώματα στους μετέχοντες αδικήματα, στους μετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία που επιχείρησαν να στήσουν το διαγωνισμό. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε εδώ, είχαμε αφήσει μέχρι ότου να κριθεί αυτή η διαδικασία στην περιφέρεια τα 390.000 ευρώ στον προϋπολογισμό. Τώρα τι κάνουμε, τα βγάζουμε και τα αξιοποιούμε σε άλλους κωδικούς και απλά κρατούμε ανοιχτό τον κωδικό με 10.000. Ήδη σήμερα τρέχει άλλη διαγωνιστική διαδικασία για το 2016, ύψους πόσο είναι Νίκο η τρέχουσα, 380.000, η οποία θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο τον ανάδοχο και προγραμματίζουμε να έχουμε άλλες 400.000 για την χρονιά του 2017. Ουσιαστικά δηλαδή σβήνουμε από τον προϋπολογισμό μία δαπάνη την οποία δεν θα την κάνουμε, είναι δαπάνη του 2014 που έχει το συνεχιζόμενη στο 2015, δεν θα την κάνουμε καθότι ακυρώσαμε το διαγωνισμό και στείλαμε στον εισαγγελέα τους εργολάβους. Τώρα, για την αύξηση από 18 σε 58.000 των τοπογραφικών. Τα τοπογραφικά πρέπει να γίνουν, γι' αυτό έχουμε για αυτή την αύξηση και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτή τη μεθοδολογία, είναι τα τοπογραφικά που θέλουμε να τοπογραφήσουμε ουσιαστικά αυτούς τους 4 άξονες που σας περιέγραψα νωρίτερα, όπου θα γίνει η μελέτη για τα όμβρια της Βουλιαγμένης. Πρέπει να τοπογραφηθεί όλη η Παναγούλη, όλη η Αθηνάς, όλη η Ερμού και όλη η Πανός. Ουσιαστικά μιλάμε για τοπογράφηση η οποία είναι έκτασης περίπου 10 χιλιόμετρων. Ναι. Αυτό λοιπόν το κονδύλι θα μπει μέσα από το τοπογραφικό. Και γίνεται αυτό για να μπορέσουμε να μην φορτώσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη και με τοπογραφικές δαπάνες. Και για την κυκλική... Για τις μεμβράνες. Για τις μεμβράνες. Γιατί οι μεμβράνες αυτές είναι ειδικές μεμβράνες, προστατεύουν από τη θράψη, αλλά περιορίζουν και την... περιορίζουν και τις UAV και UAB, πώς τα λέγονται αυτά, UVA... Ναι, και UVB, δεν κάνω, παραλίας δεν είμαι εγώ, μπορεί να μας τα πει καλύτερα ποιος Κοντονής αυτά. Εννοώ πηγαίνετε πιο συχνά στην παραλία από μένα. Καθόλου. Λοιπόν, για την κυκλική κίνηση, θα σας πω το εξής. Στην Βάκχου και στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, σήμερα που συζητάμε, απαγορεύεται η κίνηση βαρέων οχημάτων. Όμως γίνεται. Ένας άλλος δρόμος που απαγορεύεται η κίνηση βαρέων οχημάτων είναι η Καλύμνου. Μάλιστα κάθε τρεις και λίγο μπαίνουν ταμπέλες εκεί, απαγορεύεται η είσοδος βαρέων οχημάτων και αφιξεύουν την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο λέτε για μια μελέτη που υπήρχε, ένα σχέδιο γενικού πολυδομικού, ήταν για τη δημιουργία ενός άξονα που θα... Την Τριπτολέμου θα γινόταν μεγάλης και θα μπορούσε να πάει με ένα κόμβο εκεί που είναι ο βιολογικός καθαρισμός και να βγει στην παραλιακή λεωφόρου. Είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ζήτημα. Σαφέστατα αυτός ο χώρος εκεί πέρα που περνά από την εκκλησία και ο οποίος το μελετάμε τώρα και περνά και από την πλατεία Δήμα, για μένα είναι ο χώρος μαζί με την είσοδο της Βούλας που απαιτεί την μεγαλύτερη και σημαντικότερη παρέμβαση αναβάθμισης. Απλά κάνουμε λοιπόν τη μελέτη, θα δούμε όλα αυτά τα προβλήματα, τι φορτηγά ή τι οχήματα μπορούν να έρθουν εκεί. Υπόψη ότι μιλάμε για δρόμο που έχει μια λωρίδα ανακατεύθυνση κυκλοφορίας. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα μεγάλο κόμβο όπως αυτή που είναι στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη, γιατί εκεί κατεβαίνουν και μπαίνουν από παντού ανακατεύθυνση δύο ρεύματα. Εδώ μιλάμε για ένα μικρότερο δρόμο. Έτσι. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν... Κάνατε. Να δει κάνατε. Όλα μαζί, γιατί εγώ θέλω να διαφωνήσω σε ένα. Από τα άλλα. Μπορείτε να διαφωνήσω. Δεν μπαίνει ένα. Αυτό...
Είναι συνολικό το τεχνικό πρόγραμμα η αναμόρφωση. Αν θέλετε να διαφωνήσετε σε ένα, μπορείτε να διαφωνήσετε την ώρα της ψηφοφορίας. Πείτε όχι, γιατί δεν συμφωνώ με αυτό. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση του θέματος. Πέραν από τον κύριο Κοντονή που έχει αυτή την αντίρρηση. Για ποιο θέμα είναι αυτό? Το θέμα της μεταφυγής του συνεργείου στο Μαϊμάκι. Όχι. Είπα ότι δεν θα μεταφερθεί δίπλα στο συνεργείο. Είπα θα μεταφερθεί στο Κοροπή μαζί με τις λοιπές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, ο κύριος Ματόπουλος λοιπόν παρών. Οι υπόλοιποι, ναι. Και εδώ είναι. Οπότε κατά πλειοψηφία το προημερησίας, το δεύτερο προημερησίας που αφορά την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.